Ίσως το όνομα Γιάννης Βλασταρίδης να μην λέει τίποτα σε περισσότερους από εμάς. Το όνομα όμως Γιάννης Τσανάκαλης για όλους τους Πόντιους σημαίνει πάρα πολλά, σημαίνει μια προσφορά 45 χρόνων στο ποντιακό τραγούδι και γενικότερα στον ποντιακό χώρο. Ο Γιάννης ο Βλασταρίδης λοιπόν, ή αλλιώς Γιάννης Τσανάκαλης όπως είναι το παρατσούκλι του, θα παίξει με τη λύρα του ποντιακούς σκοπούς και θα ερμηνεύσει τα τραγούδια η Ανέτα Μαρμαρινού. Κύριε Τσανάκαλη, με το παρατσούκλι λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε πότε ξεκινήσατε να παίζετε την ποντιακή λύρα. Πραγματικά, εάν πω πότε ξεκίνησα, θα πρόδωσα τα χρόνια μου, δεν σας παρακαλώ. Καλά, 45 χρόνια. Έχω 45 χρόνια που ξεκίνησα προσφορά στο ποντιακό. Ναι. Και ό,τι μπορώ προσπαθώ να κάνω. Βάλα τραγούδια, παίξαμε με τραγουδιστάς. Και είναι και η Ανέτα μαζί μας σήμερα, που γιατί άρχισε από μέρα ποντιακά. Ναι. Η τελευταία κατάληξη στα λαϊκά, γιατί το λαϊκό δεν έχει πιο πολύ ψωμί, έτσι φαίνεται. Κύριε Τσανάκαλη όμως, πείτε μου σας παρακαλώ, ποιος σας έμαθε να παίζετε λίρα. Αυτορίδακτος, κανένα δεν μιλήσει. Από μόνο σας. Μονάχος. Κάπου εκεί στην προσφυγωμένα την Καλαμαριά δηλαδή. Ναι, μόνο που άκουγα το θείο του Στάβου του τον πατέρα, κάπου τη Σιρήνη το Στάβου του και με τζετζί, ναι, μαζί του θαλάμους. Ναι. Και όπως έπαιζε εκεί με τους γέρους, εγώ μ' άρεσε πολύ η λίρα τώρα να τραβούσε και άκουγα και η ψυχή μου πολύ τ' άρεσε. Αυτή τη λίρα. Και μετά πήρα ένα ξύλο και έπαιζα και μετά άρχισα να βρει καμιά λίρα και σιγά σιγά αυτοδίδακτα μάθαμε και καταλήξαμε ως εδώ. Πώς βγήκε το παρατσούκλι της Ανάκαλης? Α, με εδώ είναι η πρόταση. Η μάνα μου ήταν σαν ψωντέα. Τραγουδούσε το Τσανακάλε Μιτσιντέ, το πήρα και εγώ πιτσιρίκος, Τσανακάλε Μιτσιντέ, Τσανακάλε Μιτσιντέ, με κόλλησαν Τσανακάλε και με το Τσανακάλε και χάσαμε το όλο το όνομα, το Βλαστάρι, Βλασταρίδης. Μάλιστα. Βέβαια. Άλλο Βλαστάρι και άλλο Τσανακάλε, Τσανακ, δηλαδή και το Τσανακ. Πώς λένε να πω ότι αυτός είναι Τσανάκι. Ναι. Εμείς δεν είμαστε Τσανάκια, είμαστε ο Βλασταρίδης, Βλαστάρια, σκέτα. Τι έχετε να θυμάστε, κυρία Τσανάκαλη, από τα παιδικά σας χρόνια, τότε που η Καλαμαριά ήταν γεμάτη από πρόσφυγες και σίγουρα κάποιες αναμνήσεις σε συντροφεύουν μέχρι και σήμερα. Εγώ θυμάμαι ένα πράγμα που έλεγα τη μάνα μου, δώσε πολύ ψωμί και ζάχαρη και λέει ένα πράγμα να φας και ζάξω κεφάλι. Απράγμα να φας. Και τώρα τα παιδιά έχουν τα χίλια καλά και δεν τρώνε τίποτα. Είναι και λίγο κομμένη που μου βλέπετε. Δεν μπορώ να μιλήσω και καλά, κυρία Εσπαλάκη, τον Μαρτσάκη, ναι. Κύριε Τσανάκαλη, το χιούμορ είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο σε εσάς. Ναι. Θεωρείτε ότι σας βοήθησε στην καριέρα σας, διότι κάνατε και δίσκους με σατυρικά τραγούδια. Φαίνεται ο κάθε άνθρωπος δεν γίνεται. Φαίνεται εγγενετής το χιούμορ το έχουμε σαν εγγενετής. Εγγενετής. Διότι το χιούμορ είναι ένα χιούμορ, παιδί μου, που είναι χιούμορ σκέτο, να το ξέρεις. ναι. Και νομίζω και στην ταινία που πέσαμε, στην βιοτενία μαζί, είχαμε χιούμορ. Έτσι, κυρία Σαγγελή. Τώρα, κανείς παρά το όνομα, ναι. Ναι. Κύριε Τσανάκαλη, όμως, θα θέλαμε και σήμερα είναι κοντά μας η Ανέτα Μαρμαρινού και όπως είπατε προηγούμενα, ξεκίνησε μαζί σας στο ποντιακό τραγούδι, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να το αφιερώσουμε στους φίλους τηλεθεατές που είναι σήμερα παρεούλα μαζί μας και με την παρουσία του Τσανάκαλη εδώ θα λέγαμε ότι κάπου χαμογελάσαμε όλοι μαζί, γελάσαμε. Αφού εγώ τόσο πολύ έλασα, πιάστηκα τα ύψυχά μου. Ναι, θα παίξουμε ένα διπάτ για όλους τους πόντιους που τους λατρεύουν πάντα και αγωνιζόμαστε ό,τι μπορούμε να του δώσουμε χαρά. Thank you.
Όπως μας εξήγησε ο κύριος Γιάννης Τανάκαλης, ξεκινήσατε δίπλα στον Γιάννη, επαγγελματικά θα λέγαμε. Ποντιακά τραγούδια όμως, πότε αρχίσατε να τραγουδάτε και αν είχατε ακούσματα ποντιακά? Από μικρή ξεκίνησα με το ποντιακό τραγούδι. Από το ποντιακό τραγούδι ξεκίνησα. Έτσι έγινα τραγουδίστρια και τα πρώτα μου βήματα ήταν από τον πατέρα μου και στη συνέχεια από τον Γιάννη Τανάκαλη. Από τον οποίο δούλεψα τώρα ένα μεγάλο φοβητικό. Να πω και εγώ κάτι, με επιτρέπετε να πω κάτι? Ναι, ναι, βέβαια. Έχει βγάλει την Παναία μέχρι να γίνει καλεπιέζη. Βλέμμα στο τραγούδι δεν έμπαινε. Βλέμμα θα τσακώνονται και μέσα στο κεφάλι, τίποτα κύριε. Τώρα όμως έγινε τέλεια η Ανέτα. Ωραία. Κύριε Τσανάκαλη, τελειώνοντας, επειδή μας είπατε προηγούμενα πως έχετε 45 χρόνια φορτωμένα στην πλάτη σας προσφοράς στον μουσικό χώρο γύρω από το ποντιακό χώρο μας. Πείτε μας τι έχετε να πείτε στους φίλους που στήριξαν τις προσπάθειές σας 45 χρόνια τώρα και τι περιμένετε από τον κόσμο. Εγώ 45 χρόνια που έχω προσφορά, να με συγχωρέσουν οι θεατές μου, ακούνε, είναι κομμένοι που είναι μου κρύος, τι να κάνω όσο μπορώ. Στο ποντιακό ευχαριστώ που όπου και να πήγα με δείξαν την αγάπη τους όλος ο κόσμος. Και όσο ζω, θα προσπαθώ κι εγώ να ό,τι μπορέσω να κάνω για να τη δίνω χαρά με τη λέγα μου και με τα τραγούδια. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο.